Μεγάλο κύριε Κλίμαζινα, πώς σου φαίνεται η Σοφία στο ρόλο στην κριτική επιτροπή του My Style Rock και θέλω να πεις πώς σου φαίνεται και η σχέση με τους υπόλοιπους κριτές. Ναι, κοιτάξτε, όσοι έχουμε ασχοληθεί με τη μόδα ή με την τέχνη γενικότερα, το κάναμε γιατί τελικά δεν είχαμε επιλογή να μην ζούμε σε έναν κόσμο ομορφιάς και καλλιστισίας. Για μένα η ομορφιά όμως και η καλλιστισία δεν είναι μόνο μια ωραία όψη. Είναι και ομορφιά στους τρόπους, να κάνεις ωραίες σκέψεις για τους ανθρώπους, να τους δίνεις κουράγιο να προχωρούν. Δεν μπορώ να φανταστώ έναν άνθρωπο ο οποίος δίνει συμβουλές περί ομορφιάς και ο ίδιος να μην μπορεί να σταθεί σωστά. Και δεν εννοώ να μιλήσει σωστά τη γλώσσα. Αυτό το δεν καταλαβαίνουμε αυτό που λες. Δεν εννοείς δεν μπορεί να σταθεί σωστά στις δηλώσεις που είδες τώρα ή στο παιχνίδι. Και στα δύο που είδες. Στο αισθητικό μέρος μήπως εννοείς, γιατί πήγε και εκεί το μυαλό μου όσον αφορά την εμφάνιση. Το αισθητικό το βάζω πάντα δεύτερο. Πρώτο βάζω τους τρόπους και την καλή συμπεριφορά και το να καταλαβαίνεις ότι άλλοι άνθρωποι πρέπει να τους σέβεσαι και να είσαι... Ξέρεις, καταλαβαίνω λίγο τι λες, γιατί ενδεχομένως να το ένιωθα λίγο κι εγώ αυτό, να μου κλωτσούσε λίγο ο τόσος αυθορμητισμός, αλλά σκέφτομαι μετά, η δεύτερη σκέψη που κάνω είναι ότι ίσως αυτό το κορίτσι να έχει μια πολύ διαφορετική νοοτροπία από τη δική μας. Δηλαδή, επειδή δεν ξέρει καθόλου το Star System πώς δουλεύει σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρει ότι μια ερώτηση, ας πούμε, την μπορεί να σκέφτεται όλος από πίσω, πώς μπορεί να σχολιαστεί μετά. Έχει άγνοια εντός εισαγωγικών κινδύνου. Ενδεχομένως και γι' αυτό είναι τόσο εξωστρεφής. Γιατί νομίζω εγώ ότι ο Περικλής θέλει να πει κάτι άλλο και να με διορθώσει αν κάνω λάθος. Ότι στο παιχνίδι οι τρόποι απέναντι στα κορίτσια δεν είναι αυτοί που πρέπει να είναι. Δεν υπάρχει αυτή η ευαισθησία και είναι πολύ δεικτική στην κριτική. Στο παιχνίδι είναι ρόλος, βρε Δημήτρη. Ξέρετε κάτι, ζούμε σε μια εποχή που έχει γίνει τεράστιο θέμα με το bullying, με το body shaming, με το να μην κακοποιούμε τις γυναίκες, να μην κακοποιούμε τον άνθρωπο. Και τελικά, ρε παιδιά, στην τηλεόραση βλέπουμε να υπάρχει διάχυτη μια κακοποίηση και μια τοξικότητα και να κρυβόμαστε αυτό το δάχτυλό μας και να λέμε. Τα λέει σωστά ή δεν τα λέει σωστά. Νομίζω κρίνεται μόνη σας. Θεωρείς δηλαδή ότι η Σοφία με την κριτική της μπορεί να κάνει bullying σε ορισμένα κορίτσια? Πιστεύω πως ναι. Εγώ την έχω δει, συγγνώμη, να εκδηλώνει πάρα πολύ έντονα και την ευαισθησία της όμως. Στο παιχνίδι. Βέβαια, επειδή το παρακολουθώ είναι λίγο. Το My Style Rock είναι λίγο η ένοχη απόλαυσή μου. Όχι, όχι μόνο για το. Και με τις παίκτριες. Αναπερίπτωση δηλαδή. Εγώ ξέρω ότι την αγαπάνε οι παίκτριες στη Σοφία οι περισσότερες. Δηλαδή έχει καλή σχέση. Αν και δεν τους αφήνουν να μιλάνε στα παρασκήνια. Απαγορεύεται, υποτίθεται. Ναι. Αλλά είναι, ναι. Να υπάρξει μία σχέση και μετά η κριτική είναι πιο επίκαιρη. Όπως θεωρώ ότι έχει ζωντανέψει πάρα πολύ το παιχνίδι ίσως με τη Σοφία Χατζηπαντελή. Ναι, αλλά πάνε και πω, αυτό που λες, η άποψη που λες, έχει μια επικινδυνότητα στο νόημά της, διότι είναι σαν να λες ότι αν εγώ έχω κάποιες καλές συμπεριφορές, μου δικαιολογούνται και όποιες κακές θέλω. Όχι, είναι και αυστηρή όταν χρειάζεται. Εδώ, παιδιά, είναι μεταξύ τους κοπελές. Αυτά δεν τα στρογγυλεύει. Ναι, αλλά σου λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Σου λέει ότι στην αιχμηρή κριτική της, όταν είναι αυστηρή, ξεπερνάει το όριο της αυστηρότητας. Άλλο που όλοι έχουμε είναι και το καλό και σαν άνθρωπος πάντως. Γενικώς και στα καλά της και στα αρνητικά της είναι πάρα πολύ έντονη. Έχει την ανάγκη να είναι έντονη, το καταλαβαίνεις. Δεν είναι το θέμα είναι στο δικό μου το κακό, αυτό δεν λες Περικλή, διόρθωσε με άμα κάνω λάθος, στο δικό μου το κακό, να μην το δικό μου το κακό φτάσει σε σένα με κακό τρόπο και σε κάνει να αισθανθείς άσχημα, αρνητικά. Ή τέλος πάντων οτιδήποτε άλλο που δεν είναι. Να σας πω, ένα παράδειγμα είναι και ο Στέλιος είναι αυστηρός κριτής, που είναι χρόνια σε αυτή τη θέση. Όμως, πάντα το κάνει με κομψότητα. Μπορεί να έχει κάνει κάποιες αστοχίες κατά λάθος. Αλλά τις περισσότερες φορές αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι ότι ό,τι έχει κάνει, ό,τι λέει, το λέει με κομψότητα. Κρατάει ένα ύφος και ένα κύρος. Δεν είναι ελληνική γλώσσα, ο Στέλιος Κουδουνάκης. Δεν είναι ο λόγος. Το πρόβλημα δεν είναι ότι κάποιος δεν ξέρει καλά ελληνικά. Και η Ραμόνα δεν ξέρει καλά ελληνικά και είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Και πολλοί αλλοδαποί δουλεύουν στη χώρα μας και είναι εξωπρεπέστατοι. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Δεν ζητάμε να είναι τέλειος ο κόσμος. Ούτε εγώ μιλάω πολύ σωστά. Και ψευδίζω. Πάντως, κύριε Ραμόνα, μερικές φορές είναι επιθετική στις δηλώσεις της. Επιθετική, αλλά ποτέ δεν είναι δεύτερη. Α, αυτό είναι άλλο πράγμα που λες τώρα. Εννοείς ότι είναι δεύτερη, είχα Χατζηπαντελή. Πάντως, ο Κουδουνάρης βάζει πιο χαμηλούς βαθμούς. Αυτό θέλω να πω. Δεν η Σοφία είναι βαθμός, πιο επίκαιρη. Μάλλον για τον τρόπο μιλάει. Ας κρατήσουμε και ότι είναι ένα σοου και ότι πρέπει να γίνει και το σοου λίγο σε αυτή την ιστορία. Και δεν ξέρω τώρα κατά πόσο το παίρνουν πολύ προσωπικά οι παίκτριες. Γιατί και το φεύγω από το πλατό είναι και λίγο θεατράλε. Φεύγουν, ξανάρχονται. Λίγο, πάρα πολύ. Τηλεοπτικό σοου είναι. Λοιπόν.